Καλημέρα, καλημέρα. Απουσίαζα από το γραφείο. Το γραφείο μου δέχτηκε, μάλλον επιχειρήθηκε επίθεση. Ευτυχώς απεσέφθη λόγω της άμεσης αντίδρασης και ψυχραιμίας των συνεργατών μου. Όταν είδαν ότι έξω από την πόρτα ήταν μία γυναίκα η οποία έκρυβε τα χαρακτηριστικά της με γυαλιά και καπέλο και έκανε νόημα μόλις άνοιξε η πόρτα και άλλους δύο που κάλυπταν με κουκούλα ή με κασκόλ, αυτό δεν είναι διευκρινισμένο επακριβώς τα πρόσωπά τους, προκειμένου να εισβάλλουν στο γραφείο μου. Αντέδρασαν άμεσα οι συνεργάτες μου, κλείσαν την πόρτα, επικοινώνησαν με... Βία να εισβάλλουν, κύριε Κατσίκη, μισό λεπτό για να καταλάβουμε τις προθέσεις έτσι όπως το περιγράφετε. Ορίστε. Βία να εισβάλλουν στο γραφείο σας. Λέτε κάποιοι οι οποίοι με καλυμμένα πρόσωπα, δηλαδή δεν καταλαβαίνω ειλικρινά την ερώτηση. Κάποιοι με καλυμμένα και ναι, καλυμμένα πρόσωπα... Να σας το διευκρινίσω, αν δεν το καταλαβαίνετε. Μας μεταφέρετε ένα περιστατικό... Δεν μας δίνετε να μιλήσω. Όχι, σας αφήνουμε απόλυτα. Ερώτηση κάνουμε. Και καλυμμένα πρόσωπα που κάνετε την ερώτηση αν θα ήθελα να εισβάλλουν βία στο γραφείο. Διευκρινιστικά, βεβαίως, κύριε Κατσίκη. Δεν το δικαιούμαστε να ρωτήσουμε. Εντάξει. Κάτι άλλο, κύριε Κατσίκη. Κύριε Κατσίκη, κάτι άλλο. Η αστυνομία σας είπε, κύριε Κατσίκη. Ορίστε. Η αστυνομία στην οποία απευθυνθήκατε, σας είπανε. Οι αστυνομικοί τι σας είπαν. Η πρώτη καταρχήν η αστυνομία έδρασε άμεσα, μέσα σε 3 λεπτά και στο γραφείο μου. Εγώ λοιπόν να σημειώσω ότι έλειπα εκείνη την ώρα από το γραφείο μου. Έδρασε αστραπιαία και από την περιγραφή που κάνανε οι συνεργάτες μου προς αστυνομικούς αναφορικά με το περιστατικό, η πρώτη επισήμανση της αστυνομίας ήταν ότι επρόκειτο για τρομοκρατική ενέργεια. Είχατε δεχτεί απειλές, κύριε Κατσίκη, πρόσφατα ή κάποιο σε σχετικά πρόσφατο χρονικό διάστημα? Εδώ και 10 μέρες δέχομαι απειλές της δυσπιστίας. Απειλές για τις οποίες με έγγραφά μου είχα ενημερώσει την ελληνική αστυνομία. Μέσω SMS, τηλεφωνημάτων, τι απειλές είναι αυτές? Μέσω τηλεφωνημάτων από διάφορες χώρες, Καναδά, Ρουμανία, Γερμανία, Αγγλία, Ελλάδα, απειλές κατά τη ζωή μου. Μάλιστα, είχατε ενημερώσει την αστυνομία. Κύριε Καθήκη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Ήταν ο βουλευτής των Ανεξάρτητων.